Κύριε Πρόσωπε, σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται τροπολογία με την οποία απολύονται 1.060 εργαζόμενοι και πολίτε σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, μια από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει παραγωγή σιδηρεών στην Ευρώπη. Για ποιον επενδυτή διότι προορίζει τη Λάρκο και ποιου σκοπού εξυπηρετεί η παράδοσή τη σε αυτή τη συγκυρία που έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του νικελίου. Η κυβέρνηση έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εφαρμόσει μια διαδικασία με σκοπό τη σωτηρία τη επιχείρηση με την έβρεση επενδυτή που θα επιτρέψει την επιχείρηση να λειτουργεί, να απασχολεί εργαζομένους και να λειτουργεί προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς αποζημίωση, χωρίς εισόδημα, αλλά και χωρίς δουλειά ε, για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Συνεχίζουμε ε, την επιδίωξη της επιτυχίας αυτού του προγράμματος. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία. Και φαντάζομαι ότι ο διπλασιασμό τη τιμή του σιδηρονικελίου, αν είναι έτσι όπω το λέτε, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για επενδυτέ, προκειμένου να προσέλθουν στη διαδικασία και να διεκδικήσουν την απόκτηση της επιχείρησης.